Το φυσικό περιβάλλον περιλαμβάνει όλους τους ζωντανούς οργανισμούς και την άβια ύλη που βρίσκονται με φυσικό τρόπο στη Γη. Το περιβάλλον δεν είναι αποτέλεσμα ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Είμαστε φιλοξενούμενοι σε αυτό. Όπως πάμε φιλοξενούμενοι σε ένα σπίτι και δεν το βρωμίζουμε, έτσι πρέπει να κάνουμε και με αυτό, να το σεβόμαστε. Να μην πετάμε σκουπίδια στις θάλασσες, στις λίμνες, στα ποτάμια. Υπολογίζεται ότι περίπου 8 εκατομμύρια αντικείμενα απορρίπτονται κάθε χρόνο σε θάλασσες και ωκεανούς και επηρεάζουν την υδρόβια ζωή, αφού μπερδεύουν τις πλαστικές σακούλες με τροφή και πνίγονται. Να μην πετάμε σκουπίδια στο δρόμο. Είναι πολύ λυπητερή εικόνα του να βλέπεις πεταμένα σκουπίδια στους δρόμους. Μπορούμε να αλλάξουμε μερικές μικρές καθημερινές συνήθειές μας, όπως το να μετακινούμαστε με το ποδήλατο ή με άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως το λεωφορείο ή ακόμα και με τα πόδια. Ενδεικτικά η συνολική ατμοσφαιρική ρήπανση κατά άτομο με βάση το 100 είναι 0 για το ποδήλατο, 3 για το μετρό και το τρένο, 9 για το λεωφορείο και 100 για το συμβατικό αυτοκίνητο. Όπως καταλαβαίνετε και από τους αριθμούς, το 30% της συνολικής ατμοσφαιρικής ρήπανσης προκαλείται από το αυτοκίνητο. Η ανακύκλωση είναι μια πολύ καλή λύση για την επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων, όχι όλων αλλά των περισσότερων, όπως το γυαλί, το πλαστικό, το αλουμίνιο και άλλα. Μία άλλη συνήθεια που έχουμε είναι όταν βουρτίζουμε τα δόντια μας να αφήνουμε τη βρύση ανοιχτή. Με αυτόν τον τρόπο σπαταλάμε περίπου 15 λίτρα νερού και πρέπει να σιγουρευτούμε ότι δεν στάζει, γιατί μπορεί να σπαταλήσει μέχρι και 10.220 λίτρα νερού τον χρόνο. Με τη σπατάλη χαρτιού αφαιρούμε τη ζωή των δέντρων που χάρη σε αυτά αναπνέουμε καθαρό αέρα. Και τα δέντρα είναι πολύ σημαντικά για το οικοσύστημα. Τώρα σκέφτεσαι ότι αν τα κάνεις αυτά μόνο εσύ δεν θα αλλάξει κάτι και ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση μόνο των κυβερνήσεων, των χωρών του πλανήτη και των μεγάλων επιχειρήσεων. Κάνεις λάθος. Αν ο καθένας μας εφαρμόσει αυτά, τότε σίγουρα η μόλυνση θα μειωθεί. Η προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι ευθύνη και προνόμιο ταυτόχρονα για όλους μας. Το προνόμιο να προστατεύσουμε τον πλανήτη και να το διατηρήσουμε για τις επόμενες γενιές. Thank you.
Είμαστε εμείς.